Γεια σας και πάλι. Τι γινόμαστε? Έχουμε κάτι που μας απασχολεί γενικά, πέρα από τα δεδομένα της άσκησης που θα τα συζητήσουμε αρκετά σήμερα? Άγχος γενικό, λυπάμαι για το άγχος γενικό. Ελπίζω ότι θα ξεπεραστεί. Είναι δύσκολες μέρες. Γι' αυτό θα μας μείνουν αξέχαστες. Κύριος Ντούλας με ζήλεψε και έβαλε και εκείνος εργασία. Περίεργο θα ήταν να μην βάλει εργασία κανείς κατά τη διάρκεια του Πάσχα, έτσι δεν είναι? 2 εβδομάδες. Εντάξει. Μπορεί να τις εκμεταλλευτεί κανείς να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Φυσικά και με άλλο περιθώριο σε εργάσιμες μέρες, γιατί δεν άγια δουλέψει κανείς κατά τη διάρκεια του Πάσχα, αλλά θέλει. Τι θα γίνει σε εξετάσεις αν δεν γίνουν διαζώσεις? Τίποτα. Θα σας κόψω όλους και θα έρθετε το Σεπτέμβριο. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει σε εξετάσεις, έτσι και θα γίνουν διαζώσεις. Θα μπορέσουμε να θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα αυτό που ήθελα να κάνω είναι να μιλήσω πολύ σύντομα για το Visitor Pattern που το είδατε χτες μέσα από τα εργαλεία, να σας δώσω μήπως και είναι χρήσιμη κάποια ιδέα για το πώς δουλεύει περίπου αυτό το πράγμα, χωρίς να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες, αλλά για ποια είναι η χρήση του γενικά, γιατί είναι κάτι πολύ γενικότερο από το δικό μας project και τα δικά μας εργαλεία. Οπότε το πρώτο που θα ήθελα είναι αυτό, που θα μας πάρει κανένα μισάωρο, και στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για την άσκηση. Και φυσικά, αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να μπούμε και στην επόμενη ενότητα. Βέβαια, το να μπούμε στην επόμενη ενότητα έτσι, για μία ώρα πριν το Πάσχα, δεν είναι αναγκαστικά, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, οπότε δεν βιάζομαι ιδιαίτερα για κάτι τέτοιο. Οπότε, θα συνεχιστεί κάποια στιγμή, όπως είπαμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα εργαλεία και για την άσκηση, αλλά αφήστε με πρώτα να πω 2 πράγματα σε λίγο υψηλότερο επίπεδο για το Visitor Pattern, να ζωγραφίζω και λιγάκι, και μετά μπορούν να μας βοηθήσουν και οι βοηθοί μας, ο Ηλίας που βλέπω εδώ και ο Στέφανος έχει μπει, για οτιδήποτε υπάρχει, και να ξαναδούμε ξανά την εκφώνηση ή οτιδήποτε άλλες απορίες μπορεί να έχετε, γιατί ελπίζω την είδατε λιγάκι την άσκηση. Την είδατε? Την άσκηση την είδαμε? Ναι. Χαίρομαι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ελπίζω ότι θα έχετε ενδιαφέρουσες απορίες για την άσκηση. Okay. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στην άσκηση, να πω 2 πραγματάκια για αυτές τις μεθόδους που είδατε, τις χθεσινές, μεθόδους visit και μεθόδους accept. Αυτά εδώ είναι σήμα κατά τεθέν ενός μοτίβου προγραμματιστικού που λέγεται visitor pattern. Είναι από τα κλασικά patterns, από τα κλασικά μοτίβα, σε μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα. Δεν χρειάζεται για να υλοποιηθεί τίποτε άλλο εκτός από βασικές αντικειμενοστρεφείς λειτουργίες, δηλαδή overriding, δυναμικό dispatch, δυναμική κλίση μεθόδων. Βελτιώνεται λιγάκι αν η γλώσσα έχει overloading, οπότε κάποια πράγματα στη συνηθισμένη έκφραση θα δούμε ότι χρησιμοποιούμε και κάποιο overloading. Και γενικά είναι αρκετά χρήσιμο για επεκτάσιμο software. Δηλαδή, χρησιμοποιείται πάρα πολύ όταν έχουμε, παράδειγμα, ένα εργαλείο, μας δημιουργεί μια ιεραρχία κλάσεων, μας δημιουργεί ένα σωρό κλάσεις, και πάνω σε αυτές τις κλάσεις εγώ θέλω να παρέμβω και να βάλω επιπλέον λειτουργικότητα. Τι θα κάνω? Θα πάω και θα τις πειράξω μία-μία με το χέρι? Μετά, όταν θα ξανατρέξω το εργαλείο, θα πάει και θα μου σβήσει όλες τις αλλαγές μου? Δεν είναι βολικό κάτι τέτοιο. Οπότε, σε περιπτώσεις, δεν ξέρω ποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο και ακούγεται αυτή τη στιγμή, σε περιπτώσεις όπως αυτή που έχουμε στο μάθημα, δηλαδή που δημιουργείται μία ιεραρχία κλάσεων αυτόματα, είναι πολύ συχνή η χρήση του visitor pattern, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτό η χρήση. Τι έχετε συγκεκριμένα εσείς στην εργασία σας? Στην εργασία σας εσείς χρησιμοποιείτε 2 εργαλεία, το Java CC, το Java Compiler Compiler, που όπως είπαμε είναι LLK Parser Generator,
είναι αυτό που λέγεται scannerless, δηλαδή είναι ενιαίο αρχείο μαζί με το που έχει και την προδιαγραφή και του Lexer και του Parser και τις κανονικές εκφράσεις και τις γραμματικές άνευσης φραζομένων. Και το δεύτερο εργαλείο είναι κάτι σαν, μπορείτε να το δείτε σαν plugin για το Java CC, που είναι το Java Tree Builder. Παίρνει τη γραμματική και της βάζει λίγο κώδικα Java δίπλα με κάθε κανόνα, όπου ο κώδικας Java κάνει κάποια βασικά πράγματα. Τι κάνει? Μας παράγει ένα parse tree. Τελικά, εσείς αυτό που παίρνετε όταν τρέξετε τον parser, που έχετε έναν έτοιμο parser, πάνω από ένα πρόγραμμα mini Java, είναι ένα δέντρο, ένα parse tree. Πώς μπορεί να μοιάζει αυτό το parse tree? Ας πούμε ότι έχουμε ένα πολύ απλό πρόγραμμα, class main, και έχει εδώ πέρα public static void main bracket ένα statement. Ας πούμε το statement είναι χ ίσον 0. Int χ και χ ίσον 0. Δήλωση χ ίσον 0. Και τίποτα άλλο. Και το public static void main το γράφω εδώ με συντομογραφία. Πώς θα μοιάζει το δέντρο που θα διασχίσετε εσείς μέσα στο compiler σας? Θα μοιάζει κάτι σαν, θα έχουμε ένα δείκτη στη ρίζα που θα είναι ένα αντικείμενο τύπου goal. Το αντικείμενο τύπου goal θα έχει παιδιά που θα είναι κάτι του στυλ main decl. Μόνο ένα πράγμα θα έχει. Το main decl θα έχει παιδί, ούτε που θυμάμαι πώς είναι αυτή τη στιγμή το μη τερματικό, πώς λέγεται, αλλά ας πούμε ότι λέγεται main method. Μπορούμε να το κοιτάξουμε στην εκφώνηση, στην προδιαγραφή. Έχουμε κάποιο μη τερματικό τέτοιο, κάτω από το οποίο μπορεί να έχει παιδιά τα οποία είναι, μάλλον ας το κάνω λίγο πιο, είναι ένα block, το οποίο block μπορεί να έχει πρώτα ένα decl, που το decl έχει παιδιά το χ και τον τύπο του int, και έχει και ένα statement, το οποίο έχει παιδιά το χ και το 0. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς το δέντρο, αλλά έτσι που το καταλαβαίνουμε εμείς, είναι πανομοιότυπο με αυτό. Δηλαδή είναι ισοδύναμο με κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πληροφορία βασικά που έχει ένα parse tree για αυτό το προγραμματάκι. Τι είναι όλα αυτά που φτιάξαμε εδώ πέρα σε αυτό το δέντρο? Όλα αυτά είναι αντικείμενα κλάσεων που έχουν το όνομα που φαίνεται εδώ μέσα. Δηλαδή, όπως έχω αυτό το δέντρο, έχω και μία ιεραρχία ενιών. Το goal είναι μία έννοια και αυτό. Είναι μία κλάση. Το block είναι μία κλάση. Πάμε λίγο σε, να το κάνω λίγο διαφορετικά. Για κάθε ένα από αυτά που βλέπουμε, υπάρχουν και classes. Π.χ. υπάρχει η class statement. Η class statement έχει π.χ. υποκλάσεις. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ποιες είναι οι υποκλάσεις της statement. Ποιες είναι οι υποκατηγορίες του statement? Assignment π.χ. Assign statement. Πάμε μια ματιά να δούμε τη γραμματική, να δούμε πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάζω τη γραμματική εδώ πέρα της εκφώνησης. Έχουμε σε DNF εδώ που είναι σχετικά εύκολο και λέει το statement βγάζει block, assignment statement, array assignment statement, if statement, while statement, print statement. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχω μία παραγωγή της γραμματικής που βγάζει ένα μη τερματικό μπορεί να αναλύεται σε ένα άλλο, όπως σε αυτή την περίπτωση, μπορεί η ιεραρχία που μας παράγει το εργαλείο
να λέει ότι το if statement είναι υποτύπος του statement. Π.χ. το assignment statement είναι υποτύπος του statement. Με λίγα λόγια, μπορώ να συνδέσω τους κανόνες της γραμματικής με μια νοητή ιεραρχία τύπων εδώ πέρα, που μου δίνει όλες τις έννοιες, κάθε έννοια αντιστοιχεί σε ένα μη τερματικό. Το statement έχει μια, είναι μη τερματικό, είναι και κλάση στον παραγόμενο κώδικα. Αυτό σας το δίνει έτοιμο το Java Tree Builder. Σας δίνει δέντρα που έχουν κλάσεις για κάθε μη τερματικό. Και οι κλάσεις αυτές μπορεί να είναι οργανωμένες σε μια ιεραρχία. Και σας έδωσα το πιο απλό παράδειγμα ιεραρχίας κλάσεων. Όταν έχω statement παράγει assignment statement, το assignment statement είναι ειδικός τύπος του statement, άρα βγάζει νόημα η κλάση αυτή, assignment statement, να είναι υποκλάση της κλάσης statement. Έχω λοιπόν μια ιεραρχία τύπων δεξιά, ιεραρχία κλάσεων, και όταν κάνω new αυτές τις κλάσεις και φτιάχνω αντικείμενα, τα συνδέω τα αντικείμενα μεταξύ τους, τα συνδέει αυτόματα ο parser, σε συντακτικό δέντρο. Parse tree, όπου ο κάθε κόμβος είναι αντικείμενο, είναι instance, στιγμιότυπο, είναι instance κλάσης από την ιεραρχία. Εσείς αυτό παίρνετε στα χέρια σας όταν τρέξετε το συνδυασμό Java CC και Java Tree Builder. Παίρνετε στα χέρια σας αυτό το parse tree και αν κοιτάξετε τα αρχεία στο δίσκο σας που έχουν παραχθεί από την επεξεργασία της γραμματικής, θα δείτε και αυτήν την ιεραρχία. Θα δείτε κλάσεις οι οποίες κάνουν extend άλλες κλάσεις κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα στο αρχικό μας πρόβλημα. Το αρχικό μας πρόβλημα είναι εγώ πώς μπορώ να πάω σε αυτές τις κλάσεις και να βάλω τη δικιά μου μέθοδο ώστε ο compiler μου να κάνει αυτά που θέλω. Μου έχεις παράξει ένα σκελετό από compiler. Εγώ πώς μπορώ να το κάνω τον compiler μου να κάνει type check στη συγκεκριμένη περίπτωση της άσκησής σας, να κάνει σημασιολογικό έλεγχο? Η πιο απλή απάντηση θα ήταν φυσικά να πάω σε όλες αυτές τις κλάσεις και να προσθέσω τη δικιά μου μέθοδο, type check. Type check. Όπου χρειάζομαι να κάνω κάποια δουλειά, βάζω μια μέθοδο εδώ πέρα και κάνει αυτή τη δουλειά. Και έτσι, έχοντας αυτή τη μέθοδο σε όλες τις αντίστοιχες κλάσεις που τη χρειάζονται, σε κάθε δήλωση, σε κάθε αναφορά, σε identifier, σε οτιδήποτε, όταν πάω εγώ πάνω σε αυτό το δέντρο και καλέσω typecheck στη ρίζα, η typecheck της ρίζας θα καλέσει typecheck στα παιδιά αντίστοιχα και θα κάνει τη δουλειά που θέλουμε αναδρομικά. Αυτό δεν μας αρέσει, γιατί αυτός ο κώδικας εδώ πέρα είναι αυτόματα παραγόμενος. Οπότε δεν μας αρέσει να βάλουμε εδώ μέθοδο typecheck, να παρεμβαίνουμε εμείς σε κώδικα τον οποίο παρήγαγε ένα εργαλείο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, υπάρχει το visitor pattern. Το visitor pattern λοιπόν τι λέει? Ότι αντί για typecheck, όταν το εργαλείο σου φτιάξει την ιεραρχία, θα έχει από μόνο του τη δυνατότητα επεκτασιμότητας της ιεραρχίας. Θα βάλει δηλαδή σε κάθε κλάση εδώ πέρα που θα παράξει, θα βάλει μια μέθοδο που λέγεται accept. Και η μέθοδος αυτή σε κάθε κλάση, όλες τις παραγόμενες κλάσεις από το εργαλείο, είναι πάρα πολύ απλή. Η accept λέει, αυτό είναι το σώμα της accept. Και συγγνώμη, εδώ στην ταμπλέτα είχε σβηστεί, αλλά εσείς το βλέπετε ακόμα το δεξιά. Να το κάνω να μην μπλέκεται πολύ. Τέλος πάντων, ακόμα ψιλομπλέκεται.
Ναι. Μισό λεπτό. Αυτός είναι ο ορισμός της μεθόδου accept που παράγεται αυτόματα. Ωραία. Τι λέει δηλαδή αυτή η accept? Ότι όταν μου περάσει ένα αντικείμενο τύπου visitor, τι είναι αυτό, θα το δούμε σε ένα λεπτό, εγώ το μόνο που θα κάνω είναι θα καλέσω πάνω στο visitor τη μέθοδο visit και θα του περάσω τον εαυτό μου σαν όρισμα. Δηλαδή κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ένα visitor και πάνω στο visitor καλεί τη μέθοδο visit και περνάει τον εαυτό του. Επισκέψουμε. Όταν κάποιος μου ζητήσει να δεχθώ επισκέπτη, λέω στον επισκέπτη επισκέψουμε. Αυτό είναι μοτίβο για να έχω επεκτάσιμες ιεραρχίες κλάσεων. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άρα δεν θα κάνουμε visit στο V, θα κάνουμε σε αυτό που κάλεσε το accept. Τι είναι το V? Visitor V λέτε. Accept visitor V. Ναι, το visitor V είναι το όρισμα της accept. Ναι, που είναι το από κάτω. Είναι ένα κλαδί, ας πούμε. Ποιο, το V? Το V δεν το έχουμε δείξει ακόμα. Το V είναι ο δικός σας κώδικας. Α, άρα, οκ. Okay. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Γενικότερα τώρα. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο σε γενική μορφή. Το πρόγραμμα, το μοτίβο visitor λέει το εξής. Έχω δύο ιεραρχίες κλάσεων. Η μία ιεραρχία έχει σαν ρίζα μια κλάση ή ένα interface που λέγεται visitor και η άλλη έχει σαν ρίζα μια κλάση ή ένα interface που λέγεται visitable ή δεν λέγεται visitable, λέγεται κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε εμείς ότι θα το πούμε abstract syntax tree node ή parse tree node. Syntax tree node. Αυτό μπορεί να είναι η ρίζα όλης της ιεραρχίας μας που παράγεται από τον parser. Δηλαδή, syntax tree node, τι μπορεί να έχω από κάτω? Μπορεί να έχω από κάτω decl, statement, expression και πολλά άλλα. Και όλα αυτά οργανωμένα. Εδώ πέρα, στην περίπτωση του Java Tree Builder έχουμε, και του Java CC, έχουμε από κάτω όλα τα μη τερματικά της γραμματικής. Οπότε είναι ακόμα πιο λεπτομερής από αυτό. Αν είχα abstract syntax, είχα μειώσει το δέντρο μου, το είχα ξεζουμίσει στα απαραίτητα, η συνηθισμένη ιεραρχία θα έκανε ήταν κάπως έτσι. Έχω συντακτικό κόμβο και δήλωση statement, δήλωση εντολή, έκφραση. Αλλά εδώ πέρα έχουμε και ενδιάμεσα πολλά. Όλα τα μη τερματικά της γραμματικής μου βγάζουν και μια κλάση. Δεξιά λοιπόν έχουμε αυτό που είδαμε πριν. Το δεξιά είναι αυτό. Αυτό που είδαμε πριν εδώ είναι το δεξιά. Η ιεραρχία ενιών που κάνουν κατάταξη, μας δίνουν κλάσεις για τους κόμβους του συντακτικού δέντρου. Αριστερά, το εργαλείο το μόνο που σου δίνει έτοιμο είναι μια υπερκλάση visitor. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς είδατε χθες ότι υπάρχουν κάποιες παραλλαγές αυτής της υπερκλάσης και ο Ηλίας σας είπε συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσετε το GJ, Generic Java, Depth First Visitor με ένα argument ή δεν θυμάμαι και εγώ τι ήταν. Αλλά αυτό εδώ πέρα ας πούμε ότι είναι κάτι το οποίο σας δίνει ένα πρότυπο για το πώς μοιάζουν όλοι οι visitors. GJ, Generic Java, Depth First. Αυτός είναι ο δικός μας visitor στο παράδειγμά μας. Depth first και δεν θυμάμαι μετά αν λέει κάτι άλλο. Αλλά ναι, αυτά είναι τα βασικά. Δύο generic arguments για return και όρισμα. Ωραία. Okay, λέει το λέει το όνομα της κλάσης ή απλά λέγεται DJ Depth first? Έτσι λέει. DJ Depth first. Ωραία. Αυτό λοιπόν που γράφω εγώ visitor εδώ είναι το DJ Depth first μέσα στο framework του JTB στη δικιά σας εργασία. Η γενική λοιπόν ιδέα είναι, αυτά τα παίρνετε έτοιμα, έχει τρέξει το εργαλείο και σας έχει φτιάξει έννοιες που περιγράφουν πλήρως τα parse trees, τα δέντρα που θα σας βγάλει το εργαλείο όταν του δώσει το οποιοδήποτε πρόγραμμα mini Java. Όταν μου δώσει ένα πρόγραμμα mini Java, εγώ θα σου φτιάξω ένα δέντρο. Τι είναι η κόμβη του δέντρου?
Οι κόμβοι του δέντρου είναι έννοιες από αυτή την ιεραρχία εδώ πέρα. Ο ένας είναι declaration και έχει από κάτω ένα identifier, έχει από κάτω ένα τύπο. Όλα αυτά είναι έννοιες από την ιεραρχία. Και σας έχει δώσει το εργαλείο έτοιμο και ένα visit. Και πάτε εσείς τώρα μέσα και λέτε, θα φτιάξω εγώ το δικό μου compiler. Για να φτιάξω το δικό μου compiler, τι μπορεί να χρειαστεί να κάνω. Παράδειγμα, να φτιάξω υποκλάσεις του visitor. Να μία. Decl collector. Τι είναι αυτή? Είναι μια κλάση. Φτιάχνω τις μεθόδους visit αυτής της κλάσης. Και η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για να επισκεφθεί τους κόμβους του δέντρου που δηλώνουν καινούρια ονόματα και να πάρει αυτά τα ονόματα και να τα βάλει στο simple table. Δεύτερος visitor. Type checker. Ένα παράδειγμα σας δίνω, δεν είναι άγγελο να το κάνετε έτσι. Σας δίνω ένα παράδειγμα το τι θα μπορούσα να είναι αυτή η visitor. Type checker. Τρίτος visitor. Code generator, για την επόμενη άσκησή σας. Αυτός που φτιάχνει τον κώδικα. Τι άλλο visitor θα μπορούσατε να έχετε? Δεν ξέρω. Οτιδήποτε θέλετε να κάνει ο compiler, θα το κάνετε βάζοντας μία υποκλάση του GJ Depth First Visitor, η οποία θα υλοποιεί αυτή τη λειτουργικότητα. Πώς τώρα την υλοποιεί τη λειτουργικότητα? Την υλοποιεί γιατί η κλάση που σας δίνει έτοιμη το εργαλείο, έχει μέσα ένα μπουκέτο από διαφορετικές μεθόδους visit για όλους τους διαφορετικούς συντακτικούς τύπους, δηλαδή decl, statement, expert και ό,τι άλλο υπάρχει, είναι έτοιμα αυτά. Εδώ οι μέθοδοι απλά δηλώνονται, δεν υλοποιούνται και εσείς, μάλλον μπορεί να έχει μια υποτυπώδη υλοποίηση, να κάνει κάτι απλό, return άδειο ή και throw exception, δυναμικό λάθος. Δεν μας νοιάζει τι έχουν αυτά εδώ πέρα. Ας πούμε ότι δεν κάνουν τίποτα, έχουν no-op άδειες υλοποιήσεις, που έτσι νομίζω ότι γίνεται με το JTB. Εσείς λοιπόν από κάτω τι χρειάζεται να πείτε. Σε αυτόν τον visitor π.χ. που μαζεύει όλες τις δηλώσεις μεταβλητών, τι θα κάνω εγώ? Θα κάνω override τη μέθοδο visit για το decl. Γιατί? Για τους κόμβους που είναι decl, εμένα με ενδιαφέρει να τρέξω δικό μου κώδικα κάθε φορά που θα τις επισκεφτώ. Και αντίστοιχα και για άλλες συντακτικές κατηγορίες. Visit to decl, visit to ID reference, reference identifier, visit to primitive type, οτιδήποτε έχει γραμματική που σας ενδιαφέρει. Εγώ θέλω για να κάνω, να φτιάξω ένα simple table, να επισκεφθώ αυτούς τους κόμβους. Θα γράψω μέθοδο visit για τον καθένα. Πώς τώρα επικοινωνούν η κάθε μέθοδος visit με την άλλη? Πάμε ξανά στο πίσω μας σχήμα. Στο πίσω σχήμα εδώ, είχαμε πει ότι είναι μέσα σε ένα parse tree. Εδώ. Και θέλω να το διασχίσω και να κάνω κάποια πράγματα. Σε κάθε κόμβο που με ενδιαφέρει για τη λειτουργικότητα που θέλω αυτή τη στιγμή, κάνω κάποια πράγματα. Αυτό που γίνεται είναι ότι περνάμε ένα visitor του τύπου που θέλω στη ρίζα. Η ρίζα καλεί accept στο παιδί και περνάει τον visitor τον ίδιο. Το παιδί καλεί accept στο δικό του παιδί και περνάει τον visitor τον ίδιο. Το παιδί περνάει το visitor τον ίδιο στο δικό του παιδί με το accept. Αυτή η χορογραφία μεταξύ των μεθόδων visit και accept είναι ο τρόπος που διασχίζουμε αναδρομικά το δέντρο χωρίς να ξέρει τίποτα η ιεραρχία αυτή, χωρίς να ξέρει τίποτα ο κώδικας αυτών των αντικειμένων για το ποιος είναι ο visitor. Δεν έχει ιδέα. Το μόνο που ξέρει είναι ότι έχει την ικανότητα να τον επισκεφθεί οποιοδήποτε. Δέχομαι εγώ ένα visitor. Όταν δεχθώ, του δίνω τη δυνατότητα να τρέξει τον κώδικα του πάνω μου. Αυτός ο κώδικας θέλει να μου πει πήγαινε και τρέξε τον visitor αυτό σε ένα παιδί. Θα πάρω το παιδί, εδώ που είμαι, και θα καλέσω accept πάνω στο παιδί.
Γιατί accept και να μην περάσω το visitor κατευθείαν? Γιατί θέλω να κληθεί ως η σωστή μέθοδος από αυτές τις visit εδώ. Oh, sorry. Θέλω από αυτές τις visit μεθόδους να κληθεί η σωστή ανάλογα με τον τύπο του παιδιού. Οπότε εγώ λέω accept στο παιδί μου. Το παιδί μου, το κόμβος παιδί, έχει την υποχρέωση να πει v.visit this, τον εαυτό του. Ο στατικός τύπος του this κάνει overloading resolution πάνω εδώ και βρίσκει ποια από τις εκατοντάδες visit είναι η κατάλληλη και καλεί αυτήν πάνω στο visitor. Αυτή είναι η όλη χορογραφία, λοιπόν. Εδώ πέρα όλα αυτά που μόλις σας είπα τα λένε και οι διαφάνειες. Αμφιβάλλω ότι θα τα καταλάβετε από τις διαφάνειες και μόνο. Έχουμε τις διαφάνειες πάντως στο site για να κοιτάξει κανείς για λεπτομέρειες. Η ιδέα την είπαμε, δύο ιεραρχίες. Η μία έχει μεθόδους accept, αυτή που δέχεται. Η άλλη, αυτή που επισκέπτεται, η δικιά σας ιεραρχία, αυτή που γράφετε εσείς, έχει μεθόδους visit. Νομίζω ότι καλά είμαι σε μέγεθος. Κάπως έτσι. Η δικιά σας ιεραρχία έχει μεθόδους visit. Εδώ πέρα έχουμε μεθόδους accept, οι οποίες έχουν στυλιζαρισμένη υλοποίηση. Κάθε μία λέει v.visit this. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιώργος. Η ουσία της άσκησης είναι οι δομές που τα κρατάμε για δηλωμένους μεταβλητές, κλάσεις, τύπους κλπ. Και ο visitor απλά μας βοηθάει να εξετάζουμε το parse tree. Η ουσία της άσκησης είναι, πρώτα πρέπει να φτιάξετε δομές για τις δηλωμένες, για τις δηλώσεις, οπότε σε κάθε δήλωση, κλάσης, μεθόδου, τοπικής μεταβλητής, ορίσματος, οτιδήποτε, πρέπει να αντιβάλλετε αυτή την πληροφορία σε ένα symbol table, οπότε αυτό μπορεί να είναι ένας visitor, και η βασική ουσία είναι ότι αυτή την πληροφορία τη χρησιμοποιούμε σε μια δεύτερη επίσκεψη όλου του parse tree, όπου λέμε, η τάδε έκφραση έχει σωστό τύπο. Χρησιμοποιεί η έκφραση καλή μια μέθοδο φου. Ο παραλήπτης αυτής της κλίσης έχει δηλώσει μέθοδο φου. Την έχει δηλώσει με τα ίδια ορίσματα, με ίδιους τύπους ορισμάτων. Η ουσία λοιπόν της άσκησης είναι να διασχίσετε το parse tree και να κοιτάξετε πού μπορεί να υπάρχουν λάθη. Να κοιτάξετε ότι κάθε χρήση είναι συνεπής. Δεν είναι μόνο οι δομές, είναι και η χρήση αυτών των δομών μετά, έτσι ώστε να μπορέσετε να κοιτάξετε ότι κάθε έκφραση έχει σωστό τύπο. Όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή. Που κοιτάζαμε σημασιολογικό έλεγχο στη θεωρία. Ρωτάει ο Αναστάσης, είπατε κάνουμε δύο φορές visit τους κόμβους. Νομίζω ότι η πιο απλή καθαρή λύση είναι τουλάχιστον δύο φορές visit τους κόμβους. Μπορεί να μην είναι δύο visitors. Σαν κλάση, μπορεί να είναι η ίδια κλάση και να φτιάχνετε δύο αντικείμενα ή και ένα αντικείμενο με διαφορετικές παραμέτρους. Να πεις στο αντικείμενο αυτή τη φορά σου δίνω εντολή κάθε φορά που κάνεις visit να κάνεις αυτό. Και τη δεύτερη φορά κάτι άλλο. Οπότε το αν θα είναι ένας ή δύο οι visitor είναι ασαφής ερώτηση. Δηλαδή μπορείτε να το κάνετε έτσι, μπορείτε να το κάνετε και αλλιώς. Μπορεί να θέλετε και τρεις. Το πόσες κλάσεις θα έχετε είναι άλλο. Αλλά η ερώτηση συγκεκριμένα έτσι που το ρωτάει ο Αναστάσης, θα κάνετε δύο φορές visit τους κόμβους? Αυτή η απάντηση είναι σαφής. Η πιο εύκολη λύση είναι να κάνετε δύο φορές visit τους κόμβους, τουλάχιστον δύο φορές. Μία φορά για να μαζέψετε όλες τις δηλώσεις, θα διασχίσετε όλο το δέντρο για να μαζέψετε όλες τις δηλώσεις, και μία φορά για να ελέγξετε όλες τις αναφορές σε δηλωμένες μεταβλητές. Να κάνω εγώ μία ερώτηση τώρα. Πολύ ευχαρίστως. Είδαμε χθες ότι έχουμε, ας πούμε, πάνω από κάθε visit κάποια σύμβολα του κανόνα, ας πούμε το F0, το F1, το F2, που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε παρενθέσεις και τέτοια. Ναι, δεν είναι σύμβολα του κανόνα. Αυτά είναι έτσι που ο αυτόματα παραγόμενος κώδικας έχει δώσει ένα όνομα στο αντίστοιχο πεδίο. Δηλαδή, εδώ πάμε πίσω στην εικόνα μας αυτή. Τι είναι αυτά τα F1, F2 κλπ. Στην εικόνα μας, την αφηρημένη. Ας το δούμε λιγάκι. Τα F1, F2 κλπ. Είναι ότι εδώ πέρα, πάρε παράδειγμα το block. Το block εδώ
έχει δύο παιδιά. Πώς λέγονται αυτά τα παιδιά? Δεν λέγονται declaration παιδί και statement παιδί. Λέγονται F1, F2, π.χ. ανάλογα με τη σειρά με την οποία εμφανίστηκαν στη γραμματική. Και δεν θα είναι μόνο F1, F2, θα έχει και όπως είδες ακόμα και για τα τερματικά. Δηλαδή θα έχει ακόμα και για το F0, π.χ. μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο χαρακτήρας Curly Brace. Κατάλαβες τι εννοώ. Οπότε αυτά τα F0, F1, F2 είναι το όνομα που έδωσε το εργαλείο στα πεδία αυτού του αντικειμένου, τα οποία κρατάνε τα αντίστοιχα παιδιά. Πώς το ξέρει ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά? Έτσι λέει ο κανόνας της γραμματικής. Ωραία, εγώ ήθελα να ρωτήσω σε αυτό. Πρέπει να τα κάνουμε accept όλα με τη σειρά, έτσι, για να ενσωστά στο κανόνα. Μόνο τα ενδιαφέροντα. Μόνο τα ενδιαφέροντα. Όταν έχεις μία έκφραση η οποία για να γίνει type check, για να δώσεις απάντηση για το αν η έκφραση έχει σωστό τύπο, πρέπει να επισκεφθείς το πρώτο της παιδί π.χ. και το τρίτο της παιδί, θα κάνεις accept στο πρώτο παιδί και στο τρίτο. Έχεις μια έκφραση η οποία είναι π.χ. Ας βρούμε μια έκφραση δικιά μας. Ας πούμε ότι θέλουμε την έκφραση, τι να πω, he, sin, she. Στη mini Java, τι υποχρέωση έχω για να κάνω type check αυτή την έκφραση? Πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτή η έκφραση είναι νόμιμη και ποιος είναι ο τύπος της? Αυτό είναι το type check, αναδρομικά. Το sin στη mini Java εφαρμόζεται μόνο σε ακεραίους. Άρα, για να ξέρω ότι αυτή η έκφραση είναι σωστή, πρέπει να ξέρω ότι το χ είναι ακέραιος και το ψ είναι ακέραιος. Στο δέντρο μου μέσα αυτό μοιάζει κάπως έτσι. Συν χ, ψ. Και το χ και ψ, μάλιστα, μπορεί να είναι και μεγάλες εκφράσεις. Να μην τα λέω χ και ψ. Ας τα πω αυτά εδώ πέρα, φου. Ει τελεία φου. Και εδώ πέρα το ψ, ας το πω, ψ επί 3. Είμαι λοιπόν σε αυτή τη φάση στο δέντρο. Είμαι ο κόμβος συν. Έχω παιδιά αριστερό-δεξί. Παράδειγμα, αυτά μπορεί να είναι τα παιδιά μου F1, F2. Του αντικειμένου αυτού εδώ, που είμαι μέσα αυτή τη στιγμή, και τρέχω τον κώδικα του visitor εδώ πάνω. Είμαι μέσα στη μέθοδο visit για πρόσθεση. Plus operator, π.χ. Τι θα κάνω? Θα κάνω f1.accept this, τον εαυτό μου, τον type check visitor, εφάρμοσέ τον στο παιδί F1 και δώσε μου τι τύπο θα βγάλει. Μου έρχεται πίσω και μου λέει εφαρμόστηκα και ο τύπος που βρήκα για όλο αυτό το υποδέντρο, την κλίση A.αφού, είναι int. Okay, μια χαρά εδώ πέρα με το F1. Αν δεν μου είχε γυρίσει int... Συγγνώμη, κάναμε visit ή accept? Visit. Όχι. Είμαι μέσα στον κώδικα του visit. Για να εφαρμόσω το visit αναδρομικά σε παιδί, πρέπει να πάω να πω παιδί, δέξουμε. Άρα παιδί F1.accept this. Okay. Το accept όμως τι υλοποίηση είπαμε ότι έχει? Τη βγάλαμε λίγο από την οθόνη αυτή τη στιγμή. Να το accept τι κάνει? Απλά καλεί το κατάλληλο visit. Εδώ πέρα αυτό που σας μπερδεύει, γιατί να καλέσω accept αφού visit θα γίνει? Καλεί accept γιατί το τι visit θα κληθεί εξαρτάται από το στατικό τύπο του this. Δηλαδή εδώ γίνεται overloading resolution μέσα και διαλέγει τη σωστή μέθοδο visit. Εδώ που είμαι και κάνω visit, εκεί που είμαι λοιπόν και ο type check visitor κάνει visit ένα plus node, τώρα θα κάνει visit ένα function call, method call node. Ίδιο αντικείμενο, διαφορετική μέθοδος visit. Ποιος την κάνει αυτή η μαγεία? Η υλοποίηση του accept που περνάει this εδώ. Δεν σας νοιάζει, το πρότυπο θα δείτε. Θα δείτε πώς γίνεται σε υπάρχοντα παραδείγματα και θα το εφαρμόσετε. Εσείς θα ξέρετε πάντως ότι αναδρομική εφαρμογή του visitor γίνεται με το accept. Ωραία. Άρα εμείς θα κάνουμε accept στα μη τερματικά μόνο. Εννοείται, ναι. Στα τερματικά δεν υπάρχει και τίποτα να διαπιστώσετε, αφού ξέρετε ποιο είναι. Άμα είναι τερματικό, αν το F3 είναι πάντα ένα συγκεκριμένο τερματικό, τι θα μάθετε από αυτό? Τι νόημα έχει να το επισκεφτείτε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε λειτουργικότητα που μπορεί να θέλετε μέσα σε ένα compiler που να απαιτήσει να επισκεφτείτε τερματικά.
Εντάξει, έκλαψα το identifiers, ίσως. Τερματικά. Εγώ το σκέφτομαι, σε, ας πούμε, έστω ότι περιμένουμε ένα τερματικό curly brace και ο χρήστης δεν το έχει βάλει. Αυτό θα είναι parse error. Αυτό δεν σας νοιάζει εσάς. Αυτό το έχει βγάλει το λάθος ο parser. Αυτή τη στιγμή έχουμε φύγει από τον parser. Τα δέντρα που παίρνετε, ναι, okay, είναι συντακτικά σωστά. Είναι ταιριασμένες οι παρενθέσεις τους, ταιριασμένα τα curly braces, όλα σωστά από συντακτικής απόψεως. Πλέον εσείς κάνετε σημασιολογικό έλεγχο. Με διορθώνει ο Ηλίας, λέει ότι στη γραμματική αυτή τα identifiers είναι τερματικά. Δεν είναι αντικείμενα, πώς το λένε, δεν είναι μη τερματικά. Μπορεί. Μπορεί λοιπόν να χρειαστεί να κάνετε κάποιο accept και σε τερματικό, εφόσον αυτό το τερματικό είναι μεταβλητό, δεν είναι κάποιος σταθερός τελεστής, και εκεί πάνω θα πρέπει να κοιτάξει την τιμή του σε simple take. Ωραία, για να ολοκληρώσω το παράδειγμα πριν απαντήσω την ερώτηση, αυτό που έλεγα εδώ πέρα είναι ότι ρωτάω, είσαι well-typed εσύ παιδί F1. Το παιδί F1 λέει ναι, έχω σωστό τύπο, εγώ είμαι σωστός. Αυτή η κλίση που κάνω είναι νόμιμη και συνολικά ο τύπος μου είναι in. Παιδί F2, είσαι well-typed, έχεις σωστό τύπο ή έχεις type error. Το παιδί F2, το ψι επί 3, κοιτάζει, λέει ότι εγώ δεν έχω λάθος από μένα, το ψι πραγματικά είναι συμβατό με το επί, είναι ακέραιος, οπότε εγώ όχι μόνο δεν έχω λάθος, αλλά θα σου πω και ότι ο συνολικός μου τύπος είναι int. Και τώρα λοιπόν το συν λέει, και εμένα λοιπόν ο συνολικός μου τύπος είναι σωστός, γιατί προσθέτω δύο ακεραίους, και είναι int. Θα μπορούσε το a.foo να γυρνάει boolean π.χ. και το λάθος να μην είναι στο a.foo, αλλά να είναι στο syn. Όπου το syn θα πάρει το boolean, θα δει ότι δεν είναι και τα δύο παιδιά μου int, άρα εγώ δεν μπορώ να δώσω ότι έχω τύπο, εγώ έχω λάθος εδώ πέρα. Εδώ είναι το type error. Αυτή είναι η αναδρομική λογική. Σε ποια φάση θα πούμε αν δεν είναι int throw exception. Δεν μπορούμε να κάνουμε accept για πάντα, surely. Accept, ξαναλέω, μην μπερδευτούμε, δεν σημαίνει ότι δέχομαι ότι το πρόγραμμα είναι σωστό ή οτιδήποτε τέτοιο. Το accept σημαίνει καθαρά δέξου έναν επισκέπτη. Δέξου, σε παρακαλώ, αυτόν τον επισκέπτη. Δεν έχει τίποτα να κάνει με το αν είναι σωστός ο τύπος ή όχι το accept. Μην μπερδεύει το όνομα της μεθόδου accept. Οπότε, σε ποια φάση θα πούμε αν δεν είναι int throw exception, εδώ πέρα. Μέσα στη λογική του visit αυτού, όταν δει ότι το ένα παιδί μου είναι boolean, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω πρόσθεση πάνω σε boolean, εκεί μπορείς να πεις throw exception, αν έχετε αποφασίσει ότι τα λάθη θα τα επικοινωνείτε με exceptions. Μπορείτε να αποφασίσετε τα λάθη θα τα επικοινωνώ με τιμή επιστροφής. Να πείτε δηλαδή ότι εγώ αυτό που γυρνάω προς τα πάνω είναι μια κλάση η οποία έχει δύο πεδία. Ένα result και ένα τύπο. Και αν το result είναι false, type error σημαίνει αυτό. Και να το αναγνωρίζετε αυτό στη ρίζα της ιεραρχίας, αντί να κάνετε throw exception. Το αν θα κάνετε throw exception ή όχι, είναι δικό σας θέμα. Αλλά αν είναι να κάνετε throw exception, θα το κάνετε μέσα στη λογική του visit. Ρωτάει ο Γιώργος, υπάρχει τρόπος να δούμε τι είδους μη τερματικό είναι ένα παιδί. Δεν θέλουμε να το κάνετε αυτό. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος, λέγεται instance of αυτό στη Java και ρωτάει δυναμικά τι τύπου είσαι. Είσαι δυναμικά αυτού τύπου ή και reflection, μπορείτε να πείτε ποιος είναι ο τύπος σου την ώρα που εκτελείται το πρόγραμμα. Και τα δύο αυτά είναι σχετικά βρώμικοι τρόποι για να κάνουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει αφαιρέσει την ανάγκη για αυτό το visitor pattern. Δηλαδή, κανονικά δεν θα πρέπει να σας νοιάζει τι είδους μη τερματικό είναι ένα παιδί. Εσείς θα του περάσετε το visitor, ό,τι κι αν είναι. Και το ίδιο θα αποφασίσει ανάλογα με τον τύπο του ποια μέθοδο visit θα καλέσει. Και αν υπάρχει λάθος, θα ανακαλυφθεί εκεί. Με το που θα καλέσει την αντίστοιχη visit μέθοδο ανάλογα με τον τύπο. Οπότε αυτό που ρωτάς, υπάρχει τρόπος να δούμε, ναι. Μπορείς να κάνεις instance of, μπορείς να κάνεις τελεία class. Υπάρχουν τρόποι να πάρεις δυναμικά πληροφορία στη Java για το τι είδους τύπου είναι ένα αντικείμενο. Το θέλουμε? Τελεία get class κλπ. Δεν το θέλουμε.
Αν το κάνετε αυτό επειδή δεν χρησιμοποιείτε σωστά το visitor pattern, είναι κακό πράγμα. Τώρα θα το δει ο βοηθός, μπορεί να το δει. Ξαρτάται αν θα έχει πρόβλημα ο κώδικας σας στα άλλα. Αλλά αν θέλετε σαν προγραμματιστική τακτική, είναι κακή τακτική να χρησιμοποιούμε όλα αυτά όταν έχουμε visitor pattern. Ο visitor pattern είναι το καθαρός τρόπος για να το κάνουμε, χωρίς να κοιτάμε κάθε φορά τι είδους πράγμα είναι αυτό που πώς θα χαίρεται. Ναι, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς το έχεις σκεφτεί. Το έχεις σκεφτεί, αλλά η συμβουλή είναι μην κοιτάτε με όποιο τρόπο, αλλά μην κοιτάτε τον τύπο του παιδιού. Απλά καλέστε πάνω του accept με το visitor και αφήστε το παιδί να κάνει τη δικιά του δουλειά. Μέσα στο ίδιο το παιδί όμως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και μετά να επιστρέψουμε τιμή. Μέσα στο ίδιο το παιδί πάντα ξέρεις τον τύπο του. Μέσα σε μια μέθοδο ξέρεις πάντα τον τύπο του αντικειμένου που την ορίζει αυτή τη μέθοδο. Ξέρεις τέλος πάντων ένα ανοφράγμα, γιατί μπορεί να είναι και υποκλάση. Αλλά όταν είσαι μέσα στη μέθοδο visit για κάποιο statement π.χ., αυτή κλήθηκε από accept που πήρε statement, οπότε μπορεί να είσαι σίγουρος ότι αυτό που έχει στα χέρια σου είναι statement ή κάποια υποκατηγορία του statement. Οπότε ναι, εκεί μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις την πληροφορία, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Μπορείς να πεις εδώ είναι παράνομο αυτό. Μου ζητάς να κάνω visit αυτό. Δεν γίνεται με τις τωρινές παραμέτρους που μου έχει περάσει. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα του visitor pattern, ίσως σε περισσότερη λεπτομέρεια από ό,τι χρειάζεστε. Ξαναλέω, εσείς το μόνο που θα ορίσετε είναι μεθόδους visit. Εσείς γράφετε δικό σας είδος visitor, declaration collector ή type checker visitor, και στην επόμενη άσκηση code generator visitors και δηλώνετε τις μεθόδους visit εκεί που πρέπει. Γι' αυτό θα παίξετε πρώτα απ' όλα από τα παραδείγματα που σας έχει δώσει ήδη ο Ηλίου. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πω. Τώρα θα ήθελα εσείς αν έχετε ερωτήσεις με βάση αυτά που είδατε στην άσκηση, να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε παραπέρα πριν ξεκινήσει το Πάσχα. Να κάνω εγώ άλλη μία ερώτηση. Ναι, ναι. Μισό λεπτό γιατί την ξέχασα. Άλλη ερώτηση υπάρχει στο μεταξύ. Έχουμε κάποιο... Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Εδώ είσαστε αυτή τη στιγμή 32 άτομα. Μαζί και με μένα και τους δύο βοηθούς. 29 άτομα δηλαδή. Ο υπόλοιπος κόσμος πώς θα την κάνει την άσκηση. Δηλαδή, πώς. Χωρίς καμία υπόδειξη ή οτιδήποτε, χωρίς να... αν δεν παρακολουθήσουν αυτά που λέμε τώρα εδώ. Θα δει την καταγραφή. Αν κρίνω από το ποσοστό παρακολούθησης των καταγραφών που έχω δει, κάθε διάλεξη παρακολουθείται σε ποσοστό 33% μέσω όρο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Μάλλον, συγγνώμη. Κάθε διάλεξη έχει περίπου 70 επισκέπτες και το 1/3 από αυτούς παρακολουθούν πάνω από τη μισή διάλεξη, κάτι τέτοιο. Ξαναρωτάω λοιπόν. Ο υπόλοιπος κόσμος πώς θα την κάνει την άσκηση. Δεν ξέρω. Αν έχει κανείς κάποια καλή θεωρία, θα ήθελα να ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, οκ. Okay. Ερώτηση που είχαμε πριν. Ναι. Η accept τι επιστρέφει, τίποτα. Η accept επιστρέφει αυτή την τιμή που θέλουμε να πάρουμε από το παιδί. Τώρα, η συγκεκριμένη εξαρτάται από τον τύπο του visitor που έχουμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τερματικό. Η accept του visitor που είπαμε, του GJ Depth First. Λοιπόν, εδώ πέρα το GJ, το Generic Java, λέει ότι αυτό εδώ πέρα είναι class, είναι generic class, οπότε εσείς ορίζετε τι τύπο θα επιστρέψει. Οπότε, εδώ πέρα... Αυτό θα μας τα πει καλύτερα ο Ηλίας, γιατί δεν τα έχω έτοιμα μπροστά μου. Αλλά εδώ πέρα εσείς, όταν πείτε ότι screen. Ο δικός μου... Ορίστε. Να ανοίξω όμως ένα screen να το δούμε. Ναι, ναι. Ας πούμε.
Εγώ το φαντάζομαι κάπως έτσι και θα δούμε πόσο κοντά είμαι τώρα που θα τα ανοίξει ο Ηλίας. Class Decree Collector Extends. GJ Depth First Visitor. Με τι παραμέτρους? Με παράμετρο ότι εγώ σου περνάω, μάλλον όχι τύπο, γιατί μπορεί να περάσω περισσότερα. Α, ναι, όχι, μάλλον εγώ δεν σου περνάω και τίποτα έτσι κι αλλιώς, οπότε και τύπο να βάλω μια χαρά είναι. Και παίρνω για επιστροφή ένα τύπο. Εδώ πέρα για τον συγκεκριμένο visitor, τον Deckly Collector, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ποτέ να περάσει τίποτα από γονιό σε παιδί, αλλά υπάρχει περίπτωση. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα. Ορίζω τον τύπο επιστροφής. Με αυτή τη σειρά είμαι ανάποδο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το return type, θα το δείτε στα παραδείγματα. Αλλά ορίζω τι περιμένω ότι θα πάρω από το παιδί μου. Αυτός ο τύπος που ορίζω εδώ είναι ο τύπος επιστροφής της accept. Και τώρα τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο Ηλίας που θα έχει ανοιχτό κρεματικό. Να σου δώσω... Ωραία, κάνω. Okay. Μήπως θέλει έγκριση ή έχεις? Έχω. Okay. Ωραία, βλέπετε, έτσι. Εγώ δεν βλέπω. Οπ. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, σε κάνω και post, αν θες. Α, κάνουμε και δύο. Okay. Ναι, έχω βάλει να μπορούν να κάνω και δύο share, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω τη δικιά σου οθόνη. Πρέπει να πάτε πάνω και να κάνετε... Ωραία, σταματήσω εγώ το δικό μου share. Μήπως δω το δικό σου. Οκ. Okay. Βλέπει τώρα όλος ο κόσμος την οθόνη του Ηλία, σωστά? Ωραία. Εδώ είναι η... Okay, τέλεια. Αυτό που κάναμε τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Μαδάκης, είναι ακριβώς εδώ πέρα. Μεγαλύτερο το GJ. Ναι. Βέβαια, θα μπω σε presentation mode. Τέλεια. Ο GJ Death First, από τον οποίο θα κληρονομήσετε, έχει δύο generic ορίσματα. Το πρώτο είναι τι τύπο επιστροφής θα έχει η κάθε visit μέθοδο σας. Και το δεύτερο είναι τι τύπο όρισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή στο παράδειγμα που είχα ανεβάσει στο site, δεν χρειαζόμουν το όρισμα. Απλώς το έβαλα, είναι ένας τύπος της Java που υπάρχει void όταν... Πίσω κάτι. Ναι. Εδώ πέρα μας νοιάζει να το πειράξουμε όμως αυτό. Δηλαδή το τι τύπου όρισμα πρέπει να είναι... Έχει σημασία εφόσον θέλουμε να περνάμε κάτι, έτσι. Ναι. Πολλοί εδώ να θέλετε να περνάτε string και να λέτε OK. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί... Τώρα λέω παράδειγμα. Αυτό είναι ένας visitor. Ναι. Ένας. OK, κατάλαβα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να περνάτε... Τώρα, παράδειγμα, από το κεφάλι μου το βγάζω. Μπορείτε να περνάτε σαν όρισμα τι τύπο έκφραση περιμένετε να διαβάσετε. Σαν string, δεν ξέρω. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να δούμε? Μήπως να μπούμε στον παραγόμενο κώδικα, στον αυτόματα παραγόμενο, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που είπα. Να δούμε, για παράδειγμα, αυτόν που παράχθηκε από το δικό σου εδώ, τι κάνει η accept. Ωραία. Πάμε στην accept της main. Ή στη method declaration, ας πούμε, που είναι, έχει πολλά πράγματα. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση. Μπορείτε να αναφέρετε λίγο τη σύνδεση του pattern με το symbol table? Το visitor pattern δεν έχει κάποια άμεση σύνδεση με το symbol table. Το visitor pattern είναι απλώς ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να προσπελάσεις και να επεξεργαστείς τους διάφορους κόμβους του AST που σου έχει παράξει το εργαλείο. Η δουλειά μπορεί σου μετά να είναι να πάρεις... ένα visitor, όχι μπορεί, θα φτιάξετε έναν visitor ο οποίος θα γεμίζει το symbol table. Τους tables, γιατί θα έχετε διάφορους tables και για τοπικές μεταβλητές, θα έχετε για κάθε κλάση, ποια είναι υπερκλάση κλπ. Αυτά πώς θα γεμίζει η πληροφορία? Με κάποιο visitor που θα επισκέφτεται το συντακτικό δέντρο και θα παίρνει τις δηλώσεις και θα τις βάζει και θα βάζει την αντίστοιχη πληροφορία στο symbol table. Οπότε αυτή την σύνδεση έχουν εμέσως. Ότι θα γράψετε σε ένα visitor
που θα γεμίζει τους symbol tables, που θα βάζει τη μέση του symbol tables. Π.χ. μεταβλητή κάπα έχει δηλωθεί σαν πεδίο μέσα στην κλάση α και έχει t-point. Τέτοιου είδους πληροφορία πρέπει να κρατάτε. Ωραία. Για να δούμε. Method declaration. Θα πείτε, μπορεί να... Το δεύτερο ναι, όρισμα στην παρένθεση τι είναι? Μισό λεπτάκι να απαντήσω. Θα, δεύτερο όρισμα στην παρένθεση, ποιο λες τώρα? Αυτό. Γράφεται visit method declaration n, alpha argue. Αυτό είναι το generic. Αυτό δεν το έχω, καταρχάς αυτό δεν το έχω γράψει εγώ. Αυτό το έχει παράξει το εργαλείο αυτό μου. Αυτά, το R και το α, θα πάνε να γίνουν όταν εσείς θα κάνετε extend στην κλάση. Πώς έκανα εγώ extend με string και void. Ναι, ωραία. Άρα το έχει errors. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Ναι, αυτό που λέμε και στο chat. Ωραία. Στο visitor μπορεί να προσθέσουν και παιδεία. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε κανονικά παιδεία. Είναι σαν να κάνετε κλασική κληρονομικότητα. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Ό,τι θέλετε μπορεί να βάλετε μέσα στο visitor. Στο δικό σας visitor. Ναι. Όχι στην κλάση GJ Depth First. Αυτή είναι η υπερκλάση, είναι στάνταρ. Παράχθηκε αυτόματα. Στο δικό σας visitor, την υποκλάση αυτής, που είναι ο visitor του Παντελή, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε μέσα. Φυσικά και θα βάλετε παιδεία, εννοείται. Έτσι θα υλοποιήσετε τον compiler σας. Ωραία. Για να δούμε τι κάνει ο GJ Depth First. Πάει και κάνει, έχει όλα αυτά τα παιδιά. Το Method Declaration Node έχει από το F0 έως F12, 13 παιδιά. Ο GJ Depth First, επειδή είναι χαζός παραγόμενος κώδικας, πάει και τα κάνει visit όλα. Ακόμα και τα χαζά εισαγωγικά τερματικά, όπως είναι το keyword public, οι παρένθεσεις, curly brackets, semicolon, όλα. Αυτό τώρα μας δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς θα το κάνετε override αυτή τη μέθοδο, όπως και την έχω κάνει και εγώ. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι με ενδιαφέρει να τσεκάρω. Με ενδιαφέρει να πάρω τον τύπο της μεθόδου, το όνομα της μεθόδου που είναι το F2 και μετά να τσεκάρω τη λίστα των παραμέτρων της. Στο παράδειγμα που είχα κάνει εγώ. Εσείς προφανώς θα μπορείτε να κάνετε και visit και τα παιδιά στη συνέχεια. Α, και κάτι ακόμα. By default, ο Depth First Visitor πάντα επιστρέφει null. Οπότε, άμα θέλετε ακόμα να επιστρέψει κάτι διαφορετικό, να το λάβετε για αυτό υπόψη. Αυτή είναι η default υλοποίηση της μεθόδου visit. Εμείς μπορούμε να τις κάνουμε override και όλες, να μην τρέξει καμία από αυτές, εκτός από ίσως μία αρχική. Ακριβώς. Ο παραγόμενος κώδικας, ο default κώδικας, ο κώδικας εδώ πάνω, δεν βλέπετε αυτό που δείχνω, ο κώδικας που έδωξα εγώ σαν κώδικας visit της υπερκλάσης, δεν κάνει τίποτα. Επισκέπτεται τα πάντα χωρίς να κάνει τίποτα. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε και λίγο τον παραγόμενο κώδικα από την πλευρά των συντακτικών κόμβων. Ναι. Δηλαδή, ας δούμε εκείνο το directory που έχει τις πάρα πολλές κλάσεις που παράγονται, που είναι μία για κάθε μη τερματικό, και να ανοίξουμε κάποια και να δούμε τα accept. Το syntax 3, αυτό. Πάμε allocation expression. Ας δούμε λίγο πόσα είναι όλα αυτά. Τρέχετε εσείς στο εργαλείο. Κάτω από το directory syntax 3, πόσα αρχεία βλέπετε? Είναι δεκάδες. Κάνε λίγο ένα scroll, Ηλία, κάτω. Θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραγόμενες κλάσεις. Τι είναι αυτές? Είναι μία για κάθε μη τερματικό της γραμματικής. Αυτές οι κλάσεις μας ορίζουν ό,τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε κόμβους όλων των συντακτικών δέντρων που μπορούν να εμφανιστούν ποτέ για πρόγραμμα αυτής της γλώσσας. Και ας ανοίξουμε τώρα το allocation expression που έδειξε ο Ηλίας και να δούμε στην περίπτωση τη γενική, όταν τι μεθόδους accept δηλώνει, με generics, με οτιδήποτε. Τώρα εδώ βλέπετε πολλές accept. Αυτό είναι επειδή το εργαλείο μας δίνει δυνατότητα να έχουμε, έχει παράγει 2-3-4 διαφορετικούς visitors, ανάλογα με τις ανάγκες μας, αλλά ο πιο γενικός από όλους
είναι ο DJ Visitor. Death First. Ο DJ Visitor, Death First Visitor, ο οποίος είναι, κάνει implement το DJ Visitor. Αυτά είναι interfaces. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτά. Οπότε, ο κώδικας σας εν τέλει εδώ πέρα θα έρθει. Αυτό θα κάνει από κάτω. Ναι. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι η accept επιστρέφει το ίδιο πράγμα που επιστρέφει η visit. Mm-hmm. Η visit επιστρέφει R, η accept επιστρέφει R. Η accept βασικά στο return της επιστρέφει αυτό που της γύρισε η visit. Accept και visit έχουν την ίδια τιμή επιστροφής και αντίστοιχα ορίσματα, η visit παίρνει επίσης το this φυσικά. Πέρα από τα ορίσματα τα κανονικά που θέλετε εσείς να περάσετε στη λογική του δικού σας προγράμματος. Το visitor pattern είναι ένα pattern επεκτασιμότητας. Έχω μια ιεραρχία, έχει δεκάδες κλάσεις, δεν θέλω να πάω και να κολλάω μεθόδους στην κάθε μία, οπότε προβλέπω εξ αρχής και έχω βάλει μία και μόνο μέθοδο στην ιεραρχία που λέγεται accept και κάνει αυτό το στυλιζαρισμένο πράγμα. Κάθε accept λέει v.visit this και ορίζω μετά εξωτερικά τις επεκτάσεις που θέλω σαν ξεχωριστούς visitors. Το template ανάμεσα από το public και τον τύπο της μεθόδου τι ορίζει, τον τύπο επιστροφής και τον τύπο ορισμάτων. Το R είναι ο τύπος επιστροφής και το A είναι ο τύπος παραμέτρου που περνάμε. Φαίνεται μετά η χρήση του R και του A. Αυτό το template λέει ότι τα R και τα A είναι generic parameters, είναι παράμετροι τύπων που θα χρησιμοποιηθούν μετά στη μέθοδο και βλέπουμε το R χρησιμοποιείται απευθείας σαν τύπος επιστροφής και το A χρησιμοποιείται σαν τύπο ορίσματος μετά το όρισμα του visitor. Νομίζω να φέρεις το γενικό στην μπαίνει στη μέθοδο και όχι στην κλάση. Εδώ πέρα, αυτό τι λέει, ουσιαστικά σου λέει ότι η συγκεκριμένη μέθοδο είναι generic ως προς τα R και α, όχι ολόκληρη κλάση. Δεν θέλουμε εδώ allocation expression να είναι generic ως προς τα... Αυτό είναι generic method. Αν αυτό εννοείς. Δεν θα χρειαστείτε ποτέ super visit ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, χρήσιμο είναι. Ορίστε. Χρήσιμο είναι να κάνεις super visit. Άμα θα κάνεις visit όλα τα παιδιά και δεν θες να γράψεις πάλι τη λογική. Μισό λεπτό. Super visit λέει, πηγαίνει και κάνει το... Α, οκ. Okay. Άρα γιατί να βάλεις κάνεις override καν. Κάνω τη δουλειά. Αν το χρησιμοποιείς κάπου, okay, ναι. Χρήσιμο. Εδώ τι κάνω δηλαδή. Παίρνω την προφορία που θέλω. Το, κάνω override το class extension declaration εδώ πέρα. Παίρνω ό,τι προφορία χρειάζομαι. Και μετά απλώς του λέω, okay, πήγαινε και επισκέψε όλα τα παιδιά αναδρομικά depth first όπως θα το έκανες by default. Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε προχωρήσει αρκετά σε χρονικά. Θα έλεγα να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Και επανερχόμαστε, αν τυχόν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, αλλιώς κοιτάζω να προχωρήσω λιγάκι σε θεωρία. Βάιος ρωτάει πώς είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο γιατί αντί να γράφει ο Ηλίας στη γραμμή 115 που καλεί super visit, τι σημαίνει super? Καλό το visit της υπερκλάσης. Ποια είναι η υπερκλάση? Είναι ο GJ Depth First Visitor που τον έχει ορίσει έτοιμο το εργαλείο. Και τι είπαμε ότι κάνει αυτός? Επισκέπτεται όλα τα παιδιά. Αντί να το γράφω εγώ, πήγαινε σε όλα τα παιδιά μου, κάνε accept στο πρώτο, κάνε accept στο δεύτερο, κάνε accept στο τρίτο, κάνε accept στο τέταρτο, κάνω super visit και το κάνει από μόνο του. Ουσιαστικά, ό,τι βλέπεις αριστερά εδώ πέρα, θα πρέπει να το ξαναγράψω. Εντάξει, πλύνει τα χαζά δερματικά. Μάλλον κάτι έχει μπερδευτεί κανείς με το super. Το super είναι υπερκλάση. Δηλαδή κάλεσε τη λειτουργικότητα visit στην υπερκλάση μου. Δεν έχει καμία σχέση με το κάλεσε στο γονιό μου, στο δέντρο ή κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπω ένα σχόλιο αν αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως μετά το return. Το οποίο δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με το visit, τη λειτουργικότητα visit της υπερκλάσης όταν εγώ υλοποιώ visit για το δικό μου visitor.
θα ξανακάνει accept το F1 έτσι, έτσι και είμαι. Δεν θα το ξανακάνει, δεν κάνει καθόλου. Α, συγγνώμη. Συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Ο Ηλίας κάνει accept στο F1. Όταν κάνει supervisit θα το ξανακάνει accept το F1. Ναι, εντάξει. Ναι. Ισχύει αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σωστά. Ωραία. Απλώς okay. Επειδή στο συγκεκριμένο visit το παίζαμε με return values, ουσιαστικά είναι εδώ σαν αγνώ το αποτέλεσμα του visit του δεύτερου. Λοιπόν, σταματάμε εδώ για ξεκούραση 14 λεπτών, 4:30. Μου ξαναλέτε ό,τι θέλετε. Τον Ηλία τον απαλλάσσουμε ή θα έχουμε ερωτήσεις και για αυτόν, νομίζουμε. Θα κάτσω. Άμα καθίσει, εντάξει. Ωραία. Τα λέμε σύντομα. Συνεχίζουμε λοιπόν και με την εγγραφή. Την ερώτηση πώς παίρνουμε τα identifiers. Είμαστε ένα identifier και πατάω. Ή τελεία. Ή έχει ένα μόνο πράγμα που είναι το node token. Node token είναι ουσιαστικά τι έχει μαχτσάρει ο Lexer, ας πούμε, που έχει παραχθεί μαζί με τον parser από το εργαλείο. Και άμα κάνεις το string σε αυτό το node token, σου επιστρέφει τι έχει ματσάρει από το input stream για να βγάλει αυτό το token. Ναι, κάπως έτσι. Σαν το YY text. Σωστό. Ωραία. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση στα εργαλεία ή σε κάτι τέτοιο? Κάτι που να έχει να κάνει με την άσκηση ή με τα εργαλεία της άσκησης, θέλω να πω, με τις τεχνολογίες, όχι με θεωρία. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση γενικότερη ή συνεχίζω με το πλάνο του μαθήματος για θεωρία? 1.000.000 ερωτήσεις, λέει ο Λεωνίδας, αλλά έχει θέλει διάβασμα. Εντάξει. Σιγά σιγά θα εκφραστούν οι ερωτήσεις μετά το διάβασμα. Απλώς να πω το εξής. Ναι. Τώρα μπορεί να νομίζω ότι έχετε να πιάσετε 15.000 διαφορετικές περιπτώσεις συνδυασμού εκφράσεων κλπ. Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος σκέψης σας είναι αρκετά τοπικός σε επίπεδο τύπου έκφρασης και όλη την πολυπλοκότητα σας τη λύνει η αναδρομή μετά. Ναι. Αυτό. Και η αναδρομή δεν είναι... Γενικά, αν την έχετε κατακτήσει, είναι πανίσχυρο εργαλείο, είναι το πιο ισχυρό που έχουμε, νομίζω, αλλά η αναδρομική σκέψη είναι εξαιρετικά βασικό πράγμα. Αν δεν την έχετε κατακτήσει την αναδρομή, εξασκηθείτε σε αυτή όσο μπορείτε. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Και ξέρω ότι δεν είναι το πιο εύκολο πάντα. Απ' την άλλη, όταν την κατακτήσετε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα πανεύκολα. Για να κατακτήσετε την αναδρομή, πρέπει να κατακτήσετε την αναδρομή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ καλός. Ωραία. Αφού λοιπόν φαίνεται δεν μας απασχολεί κάτι άλλο άμεσα, εγώ θα προχωρήσω λιγάκι στο λίγο χρόνο που έχουμε να μιλήσω για το ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο. Να δείτε λιγάκι και το τι θα κάνετε, για παράδειγμα, στην άσκηση 3, η οποία τώρα μπορεί να μας φαίνεται σχετικά μακριά και είναι όντως σχετικά μακριά. Είναι 4 εβδομάδες μακριά η παρουσίασή της. Αλλά 4 αυτές εβδομάδες, οι 2 εβδομάδες είναι εβδομάδες του Πάσχα. Και αν, ας πούμε, κάποιος αυτή τη βδομάδα πει «ΟΚ, okay, έχω χρόνο, δεν θα κάνω τίποτα μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα», τη Μεγάλη Εβδομάδα αποφασίσει ότι είναι διακοπές, κατευθείαν έρχεται κοντά ο χρόνος και της παράδοσης της άσκησης 2, αλλά και της εκφώνησης της άσκησης 3. Το επόμενό μας λοιπόν στάδιο, όπως και το επόμενο στάδιο μεταγλωτιστή, δεν θέλω να αγχωθούμε ακόμα, είπαμε, είμαστε 4 εβδομάδες μπροστά. Σε 4 εβδομάδες έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Συγγνώμη. Ναι. Να πω, είχα σημειώσει 2-3 πράγματα που νομίζω ότι ότι είναι λίγο σημαντικά για τη δεύτερη εργασία. Μπορώ να τα πω, είναι κάπως γρήγορα. Ελεύθερα, Στέφανε, ναι. Okay, ωραία. Το πρώτο, και αυτό εντάξει είναι προσωπική προτίμηση, αλλά εμένα προσωπικά με είχε βοηθήσει πολύ,
είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο είδους ID και ας πούμε, νομίζω ο Ηλίας πρέπει να χρησιμοποιήσει το IntelliJ, το οποίο το έχουμε τσάμπα λόγω της σχολής. Οπότε αυτό σίγουρα θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Ίσως, δεν ξέρω, επειδή όντως είναι για όλους τσάμπα μέσω του email της σχολής, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε και ένα... ένας καλός φίλος εμένα μου είχε δώσει ένα project γιατί είμαι πολύ κακός με τα tools και ήταν απλά άδειο, αλλά ήταν σεταρισμένο. Ίσως να μπορούσαμε να ανεβάσουμε ένα τέτοιο. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι... Εντάξει, αυτό θα φανεί λίγο προφανές, αλλά εμένα με είχε βοηθήσει όταν προσπάθησα να καταλάβω το visitor. Το να ανοίξετε C++ και να φτιάξετε ένα πολύ μικρό visitor μόνοι σας. Απλά για να καταλάβετε την ιδέα. Γιατί αυτό από τα εργαλεία ίσως έρθει πολύ απότομα, ας πούμε. Όχι, δεν συμφωνείτε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να καταλάβει το visitor σε βάθος για να κάνει την άσκηση αυτή. Ας έχει μια βασική ιδέα για το πώς παίζουν και... Εντάξει, αν θέλει κανείς, αν τον βοηθάει να κάνει κάτι, αλλά το να χάσει μία μέρα μόνο και μόνο για να μάθει το visitor pattern πριν μπορέσει να γράψει οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι αξίζει. Γιατί εδώ πέρα είναι τελώς στυλιζαρισμένο. Πηγαίνει και βάζει τον κατάλληλο κώδικα στις μεθόδους visit. Και απλά προσέχει ότι η αναδρομική κλίση γίνεται με accept τον εαυτό σου. Accept στο παιδί το this. Okay. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι μία μέρα, αλλά ναι, εντάξει, συμφωνώ. Okay, οπότε τότε σκυπάρω το τρίτο, γιατί ήταν εναλλακτική σκέψη για το visitor, οπότε, ναι, anyway. Okay, αυτά. Μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποιον, για πες. Γιατί... η εναλλακτική σκέψη ήταν στην ουσία το κάποιος να κάνει το ίδιο πράγμα πρακτικά με switch statements. Δηλαδή, αντί να έχει... να χρησιμοποιεί ουσιαστικά τα virtual tables, να φτιάξει μέσα σε κάποιες κλάσεις, να βάλει ένα πεδίο kind, ας πούμε, και μετά να έχει μια μεγάλη συνάρτηση που θα κάνει switch, αν είναι αυτό το statement, εκείνο το statement, το άλλο το statement. Ναι, θα μπορούσε αυτό να γίνει και με instance of και if απλό. Αντί για override, αντί για dynamic dispatch, να καλεί την αντίστοιχη αναδρομική συνάρτηση στο σωστό τύπο παιδιού π.χ. Να λέει εάν αυτό είναι statement, τότε κάλεσε το τάδε. Αν αυτό είναι declaration, κάλεσε το τάδε κλπ. Ναι, ναι. Απλά αυτό που λέω θα μπορούσε να γίνει και στη C, ας πούμε. Χωρίς να... Αλλά ναι, okay, anyway, τώρα αυτό επειδή δεν το λέμε καθόλου αναλυτικά θα μπερδέψει περισσότερο, οπότε ας το αφήσουμε. Ναι. Και αυτό βέβαια, αν το κάνει κανείς, θα δει τη μεγάλη αξία του visitor pattern. Γιατί μία φορά να μπερδέψει τη σειρά κάποιων επιλογών, θα βγουν πολύ περίεργα πράγματα. Γιατί πρέπει όλες αυτές να διαταχθούν από την πιο ειδική στην πιο γενική οι επιλογές για το τι είμαι. Αν είμαι if statement, πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με το αν είμαι απλό statement. Αυτό πρέπει να το υλοποιήσετε εσείς με το χέρι. Εάν όλα αυτά τα κάνετε με το χέρι, με switch statements, με if. Πρέπει να εξασφαλίσετε αυτή τη σειρά προτεραιότητας με το χέρι, το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Ενώ με το dynamic dispatch του visitor, καλεί πάντα τη σωστή επιλογή, τη σωστή μέθοδο visit. Στο σωστό visitor, αλλά και τη σωστή accept. Τέλος πάντων. Ωραία. Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές. Εγώ προσωπικά σε IDE δεν χρησιμοποιώ για δικό μου κώδικα. Δηλαδή για δικό μου κώδικα που τον έχω γράψει, προτιμώ να μην χρησιμοποιώ IDE, να χρησιμοποιώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό το Vim, ούτε το IntelliJ και αυτά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά το διαόλου. Αυτά τα καινούργια plugins στον Emacs, εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω μόνο τα παλιά του Emacs. Λοιπόν, για δικό μου κώδικα προτιμώ πρωτόγωνα εργαλεία, γιατί θεωρώ ότι έχω καλό μοντέλο μες στο κεφάλι μου. Εκεί που χρησιμοποιώ IDE πάρα πολύ είναι όταν κοιτάζω κώδικα άλλων. Εκεί δεν μπορεί να γίνει χωρίς IDE. Εκεί αναγκαστικά χρειάζεται, όταν προσπαθεί κανείς να κατανοήσει μεγάλη πολυπλοκότητα κώδικα για τον οποίο δεν έχει μοντέλο μες στο κεφάλι του πολύ καλό.
Αλλά τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση που έχετε και παραγόμενο κώδικα και δικό σας, ναι, ίσως να βοηθάει ID αρκετά. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, επόμενη φάση ενός compiler είναι η αναπαράσταση, είναι η ενδιάμεση αναπαράσταση και παραγωγή κώδικας σε ενδιάμεση, παραγωγή κώδικα σε ενδιάμεση αναπαράσταση χαμηλού επίπεδου. Αυτό λοιπόν που θα συζητήσουμε επόμενο και που θα κάνετε και στην άσκηση 3, γενικά έχει την κωδική ονομασία lowering, χαμήλωμα της ενδιάμεσης αναπαράστασης. Τώρα για να το εξηγήσουμε αυτό που δεν θα το δούμε ακριβώς σήμερα, θα πρέπει πρώτα να δούμε δύο λόγια για τις ενδιάμεσες αναπαραστάσεις. Οπότε ξεκινάμε λίγο να δούμε τι είναι αυτές οι ενδιάμεσες αναπαραστάσεις, τα intermediate representations μέσα σε ένα compiler. Α, δεν έχω share, συγγνώμη. Okay. Λοιπόν, τώρα έχω share. Οπότε πρώτη μας εδώ πέρα ερώτηση είναι τι είναι αυτές οι ενδιάμεσες αναπαραστάσεις. Κάθε μεγάλος compiler έχει μία σειρά από διαφορετικές ενδιάμεσες αναπαραστάσεις. Κάποιες από αυτές είναι κάτι το οποίο εξωτερικεύεται, δηλαδή θα το δείτε σε αρχεία στο δίσκο. Κάποιες από αυτές είναι καθαρά μέσα στη μνήμη του compiler. Είναι κάποιο abstraction την ώρα που εκτελεί το compiler. Η φάση που βρισκόμαστε εδώ της μεταγλώττισης είναι μετά το σημασιολογικό έλεγχο, όπου συνήθως θεωρούμε ότι παράγεται κάποιο high-level intermediate representation. Τι είναι αυτό? Συνήθως είναι αφηρημένα συντακτικά δέντρα, abstract syntax trees, ή κάποια DAGs, κάποια directed acyclic graphs, κάποια κατευθυνόμενα μη κυκλικά γραφήματα, γενίκευση των δέντρων λίγο πολύ, ή συμπύκνωση των δέντρων μπορούμε να το δούμε, τα οποία δίνουν τη σύνταξη του προγράμματος, αλλά σε ξεζουμισμένη μορφή, σε συμπιεσμένη μορφή. Αυτά είναι τα high-level IRs. Θα τα συζητήσουμε τώρα. Αλλά ο βασικός μας σκοπός σε ένα μεταγλωτιστή και τα βασικά IR ενός μεταγλωτιστή είναι τα low-level IRs. Τι είναι τα low-level IRs? Είναι μία αφηρημένη assembly. Φανταστείτε μία ιδεατή assembly. Αν εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε την πιο απλή μηχανή που μπορεί να φανταστεί κανείς, την πιο στάνταρ, πιο απλή μηχανή, η assembly αυτής της μηχανής μπορεί να είναι το low-level IR που θέλουμε να παραχθεί από αυτή τη φάση του μεταγλωτιστή. Δηλαδή θέλουμε να ξεφύγουμε από την πηγαία γλώσσα. Έχουμε κάνει ό,τι ήταν να κάνουμε την πηγαία γλώσσα, την έχουμε αναγνωρίσει, έχουμε κάνει scan, parse, σημασιολογικό έλεγχο και πλέον θέλουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο language independent κομμάτι ενός μεταγλωτιστή που είπαμε είναι το όριο μεταξύ front-end και back-end, μεταξύ του εμπρός τμήματος και του πίσω τμήματος. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι, μια αναπαράσταση, η οποία δεν θα έχει σχέση με την πηγαία γλώσσα. Μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι και τις υψηλού επίπεδου αναπαραστάσεις, έχουμε άμεση σχέση με την πηγαία γλώσσα. Όταν ξεκινάμε να πηγαίνουμε στις στάνταρ αναπαραστάσεις κανονικοποιημένες, χαμηλού επίπεδου, ξεχνάμε την εξάρτηση με την πηγαία γλώσσα. Ωραία. Λοιπόν, γενικά έχουμε, όπως είπαμε, μεγάλη ποικιλία ενδιάμεσων αναπαραστάσεων και τα κλασικά παραδείγματα σε αναπαραστάσεις είναι ότι οι υψηλού επίπεδου έχουν κάποια δομικά χαρακτηριστικά, υπάρχει ιεραρχία, υπάρχουν γραφήματα, υπάρχουν δέντρα, υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε, για παράδειγμα, εδώ πέρα είπαμε ότι οι υψηλού επίπεδου αναπαραστάσεις είναι συνήθως δέντρα, αφηρημένα συντακτικά δέντρα. Πού τις χρησιμοποιούμε αυτές τις αναπαραστάσεις? Για παράδειγμα, μια και αναφέραμε πριν, μέσα στα IDEs. Τι λειτουργικότητα μέσα σε ένα IDE πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί ενδιάμεση αναπαράσταση αφηρημένου συντακτικού δέντρου? Και για να σας θυμίσω τι είναι το αφηρημένο συντακτικό δέντρο, το έχουμε πει δύο φορές ακόμα στο μάθημα, αλλά ας το πούμε και τώρα που θέλουμε να το ανακεφαλαιώσουμε. Αφηρημένο συντακτικό δέντρο είναι κάτι σαν αυτό. Κάτι το οποίο κρατάει την ουσία κάθε έκφρασης, χωρίς να κρατάει σαν κόμβους τα μη τερματικά της γραμματικής. Χωρίς να κρατάει τόση πολύ πληροφορία όσο κρατάει το parse tree. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ πέρα, σε αυτό που κοιτάμε, στα δεξιά, το αντίστοιχο parse tree θα μπορούσε να ήταν expert που έχει παράξει
μάλλον συγγνώμη, subtraction expression, έκφραση αφαίρεσης, το οποίο έχει αριστερό παιδί variable reference, το οποίο έχει παιδί το χ, και δεξί παιδί να έχει το multiplication operation, το οποίο έχει χ, συγγνώμη, όχι χ, 2, number 2, επί variable reference C. Αυτό θα μπορούσε να είναι το parse tree. Αυτό που για παράδειγμα είπαμε ότι παίρνετε και πάνω εδώ κάνετε visit σε όλους τους κόμβους με το JavaCC και το JTB. Από αυτό, όταν το συμπυκνώσουμε, παίρνουμε το abstract syntax tree, που κρατάει όλη τη χρήσιμη πληροφορία μαζί και την ιεράρχηση των τελεστών, το ότι γίνεται πρώτα το μείον εδώ, αν το κάνω έτσι, και μετά το επί, συγγνώμη, πρώτα το επί και μετά το μείον είναι πάνω-πάνω, αυτή την πληροφορία την κρατάμε στο abstract syntax tree. Το abstract syntax tree, λοιπόν, είναι ένα συμπυκνωμένο parse tree, που έχουν φύγει όλοι οι κόμβοι που είναι καθαρά artifacts της γραμματικής. Είναι μη τερματικά σύμβολα της γραμματικής. Όλα αυτά έχουν φύγει και έχει μείνει η ουσία της έκφρασης. Μια τέτοια λοιπόν αναπαράσταση, η οποία είναι μια ενδιάμεση αναπαράσταση υψηλού επίπεδου, έχει όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι δομημένη, έχει ιεραρχία, είναι αυτό που έχει ακόμα εξάρτηση με την πηγαία γλώσσα. Προφανώς βλέπουμε τελεστές εδώ πέρα που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα που μεταγλωτίζουμε. Έχουμε το επί, το μείον. Είναι, αν μεταγλωτίζω C, έχουν να κάνουν με τη C. Αυτά. Μια τέτοια αναπαράσταση, είπαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα IDE. Μπορεί να σκεφτεί κανείς σε ποια περίπτωση ένα IDE βλέπει το πρόγραμμα σαν abstract syntax tree, σαν αφηρημένο συντακτικό δέντρο. Intelligence, δηλαδή, για παράδειγμα, για autocomplete ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια κατανόηση θα θέλει. Άλλα παραδείγματα. Κάνει και ελέγχους πριν πατήσεις Scan Compile. Καλά, τα καινούργια IDE για εύκολες γλώσσες, όπως είναι η Java, που η Java είναι σχετικά εύκολη γλώσσα, κάνουν compile συνεχώς. Κάθε φορά που πατάτε κουμπί, προσπαθεί να κάνει incremental compile. Εξαρτάται τη δυσκολία της γλώσσας. Για C++ δεν μπορεί να το κάνει αυτό, οπότε δεν το κάνει. Αλλά για άλλες γλώσσες μπορεί να κάνει εντελώς incremental compile, για να κάνει συνεχείς ελέγχους. Άλλα πράγματα. Syntax highlighting, αντίστοιχο και αυτό. Syntax highlighting, ναι. Τίποτα μετασχηματισμούς σε επίπεδο δέντρων έχετε δει. Finds method definition in sort file. Refactoring, αυτό περίμενα. Λοιπόν, όλα τα refactoring, για παράδειγμα, θέλω εγώ να πάρω ένα statement και να το βγάλω έξω, από, να γίνει δικιά του συνάρτηση. Θέλω να κάνω μια αλλαγή και να την εφαρμόσω παντού μέσα στον κώδικα. Υπάρχουν IDEs τα οποία έχουν μεγάλη βιβλιοθήκη από πιθανά refactorings που μπορεί να εφαρμόσει κανείς στη γλώσσα. Τα refactorings αυτά, η παραγοντοποίηση του κώδικα, η διαφορετική παραγοντοποίηση, η αναδιάταξη του κώδικα με πειθαρχημένο τρόπο, αυτά γίνονται κατεξοχήν σε επίπεδο IDE. Αλλά όλα τα παραδείγματα που μου είπατε είναι μια χαρά. Δηλαδή, το να συμπληρώσω, να βρω συμπλήρωμα όταν γράφω μια έκφραση, το να κάνω έλεγχο, κάποιους ελέγχους πριν γίνει το compile. Όλα αυτά θα γίνουν κατά κανόνα πάνω σε επίπεδο abstract syntax tree. Ο έλεγχος προφανώς είναι σημασιολογικός έλεγχος. Είναι αυτό που κάνετε και εσείς τώρα στην άσκηση 2. Οπότε εννοείται ότι έχει να κάνει με την πηγαία γλώσσα, εννοείται ότι θα γίνει σε ενδιάμεση γλώσσα υψηλού επίπεδου. Το άλλο που η εναλλακτική των ενδιάμεσων γλωσσών υψηλού επίπεδου ή των δομημένων δομικών ενδιάμεσων γλωσσών είναι οι γραμμικές ενδιάμεσες γλώσσες. Και οι γλώσσες χαμηλού επίπεδου είναι συνήθως τέτοιες. Δηλαδή τα IR που θα κοιτάξουμε να παράξουμε στην άσκηση 3, σε αυτή την ενότητα των διαλέξεων που κάνει lowering, είναι σε συντριπτική πλειοψηφία γραμμικά IR, linear IR. Τι σημαίνει γραμμικό IR? Γραμμικό IR σημαίνει δεν έχω ιεραρχία, δεν έχω έννοιες κλπ.
όλος ο κώδικας είναι μια σειρά, γραμμική σειρά από εντολές. Τι μπορεί να είναι αυτές οι εντολές? Θα τις δούμε. Μπορεί να είναι three address code, δηλαδή στάνταρ απλές εκφράσεις τελεστής, τελεστέι και αποτέλεσμα. Δύο τελεστέι, ένα αποτέλεσμα. Σε αυτό αναφέρει το three address code. Μπορεί να είναι εντολές μιας μηχανής με στίβα, όπου τα ορίσματα, οι τελεστέι, είναι υπονοούμενα, ανάλογα με την κατάσταση στίβας μου αυτή τη στιγμή. Τέτοια πράγματα. Οπότε ο σκοπός μας εδώ πέρα, σήμερα και στην άσκηση 3, είναι να πάμε από αυτό το επίπεδο, το επίπεδο του δέντρου ή του συμπυκνωμένου δέντρου σεντάν, να πάμε σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο γραμμικής ενδιάμεσης γλώσσας. Λοιπόν, ωραία. Για τη high level IR έχουμε πει, είπαμε είναι κοντά στην πηγαία γλώσσα, άρα εμφανίζονται όλα τα συντακτικά χαρακτηριστικά της πηγαίας γλώσσας. Μαζί και loops, μαζί και if, switch, break, μαζί και προχωρημένοι τελεστές όπως το λογικό και και η, που θα δούμε ότι αυτά δεν είναι τόσο απλά όσο μπορεί να νομίζετε όταν τα μεταγλωτίσουμε. Μεταγλωτίζονται σε κάτι αρκετά ενδιαφέρον κάποιες φορές. Ενδιάμεση γλώσσα υψηλού επίπεδου είπαμε ότι είναι τα abstract syntax trees και είδαμε πού χρησιμοποιούνται. Οποιοδήποτε δέντρο μπορώ να το συμπυκνώσω, οποιοδήποτε δάσος από δέντρα μπορώ να το συμπυκνώσω για να βγάλω κοινή πληροφορία και να το κάνω directed acyclic graph, κατευθυνόμενο μη κυκλικό γράφημα. Οπότε, για παράδειγμα, απλά και μόνο επειδή μπορεί να μοιράζομαι κάποιες αναφορές, μπορεί αντί για δέντρα, εγώ να προτιμώ να έχω μια αναπαράσταση DAG. Κάτι άλλο που πολύ συχνά σε ενδιάμεσες γλώσσες υψηλού επίπεδου κάνει την αναπαράστασή μας να είναι DAG, είναι η σύνδεση δήλωσης και αναφοράς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δέντρο μου μπορεί άμετα να έχω κάτι του στυλ. Έχω το block και ένα από τα παιδιά του είναι δήλωση, μεταβλητής χ σε int και κάποιο άλλο παιδί, κάπου εδώ, μπορεί να έχει μια εκχώρηση, να έχει από κάτω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιθανόν εδώ πέρα να θέλω να έχω μία αναφορά, ένα back edge, πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, όπου όλα, χωρίς να αναγκαστικά να μοιράζομαι τίποτα, όλα πηγαίνουν προς τα κάτω, αλλά μπορώ να έχω αναφορά προς τα πίσω, και μάλιστα να το κάνω πιο σωστή, μόνο σε επίπεδο δήλωσης, άρα μάλλον εδώ θα ήθελα να την έχω. Αυτό είναι από τα πιο συνηθισμένα πράγματα σε ενδιάμεση γλώσσα υψηλού επίπεδου ενός μεταγλωτιστή. Και για παράδειγμα, αυτό μας δίνει τη μεγάλη πολυτέλεια να κάνω και το refactoring που είπαμε πριν, όταν αλλάξω το όνομα αυτής μεταγλητής, να αλλάξω όλα τα σημεία στα οποία εμφανίζεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνω διάσχιση. Θα μπορούσα δηλαδή εδώ πέρα, αφού το pointer να είναι και διπλός, να πηγαίνω και πίσω ή να έχω κάποια δομή που μου τα δίνει όλα αυτά. Τέλος πάντων, το πώς συσχετίζουμε κάθε τι δεν είναι τόσο σημαντικό. Η βασική πληροφορία μας είναι ιεραρχική, οπότε τη βασική πληροφορία στο κεφάλι μας την έχουμε σαν δομή δέντρου και πάνω εκεί εφαρμόζουμε οποιασδήποτε βελτιστοποιήσεις θέλουμε. Είτε για να ξαναχρησιμοποιήσουμε κάποια κομμάτια του δέντρου, είτε για να συσχετίσουμε κάποια και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση από το ένα στο άλλο. Αλλά η βασική εικόνα που έχουμε στο κεφάλι μας είναι ενδιάμεση γλώσσα υψηλού επίπεδου ίσον δέντρο. Είναι αφηρημένο συντακτικό δέντρο. Ενδιάμεση γλώσσα χαμηλού επίπεδου τώρα. Αυτές που είπαμε γραμμικές ενδιάμεσες γλώσσες. Αυτές που τις είπαμε σαν αφηρημένες assembly. Τι έχουν αυτές? Για να είναι αφηρημένη assembly, το πρώτο πράγμα που έχει πρέπει να χάσει όλα τα χαρακτηριστικά υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, δεν υπάρχει και αν χαρακτηριστικά γλώσσας υψηλού επίπεδου. Loops, functions, arrays,
πολύπλοκες εκφράσεις. Και διάφορα άλλα. Τύποι, κλάσεις κλπ. Ανάλογα με το τι χάνουμε από αυτά, χαρακτηρίζουμε και την ενδιάμεση γλώσσα όλο και χαμηλότερου επίπεδου. Για παράδειγμα, η ενδιάμεση γλώσσα του LLVM θα χάσει τα πάντα εκτός από πολύ βασική πληροφορία τύπων που δείχνει τα μεγέθη κάποιων μεταβλητών, τα μεγέθη κάποιων δεδομένων στη μνήμη. Θα τα χάσει όλα τα υπόλοιπα. Η ενδιάμεση γλώσσα του Java Bytecode χάνει τα loops, κρατάει τα arrays, κρατάει συναρτήσεις, κρατάει classes. Και χάνει και τις πολύπλοκες εκφράσεις. Τι σημαίνει πολύπλοκη έκφραση? Πολύπλοκη έκφραση είναι, ας πούμε, αυτή. Αυτό είναι πολύπλοκη έκφραση. Αυτό μπορούμε να το μετατρέψουμε σε απλή έκφραση. Π.χ. κανονικοποιημένες εκφράσεις της μορφής. Ας το γράψω σαν temp0 παίρνει το y.foo, temp1 παίρνει το 3 επί z, μην βάζω σε μικόλο, μην μπερδευόμαστε στον υψηλό επίπεδο, ή ίσον t0 συν t1. Έσπασα την πολύπλοκη έκφραση σε τρεις απλές. Αυτό σαν χαρακτηριστικό το περιμένουμε σε οποιοδήποτε είδους low-level IR. Δηλαδή αυτό είναι ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ενδιάμεσης γλώσσας χαμηλού επίπεδου. Αντίστοιχα, περιμένουμε ότι δεν θα έχουμε loops και άλλο πολύπλοκο control flow, δηλαδή ifs, breaks, switches κλπ. Όλα αυτά γίνονται go-to ή αλλιώς jump, conditional jump. Όλα αυτά γίνονται κανονικοποιημένες εκφράσεις απλές. Τα υπόλοιπα, είπαμε, παίζει το κατά πόσο να φέρουν. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν κάποια παραδείγματα, πολύπλοκες εκφράσεις που μπορεί να σπάσουν σε απλές. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω ότι έχουν φύγει όλα τα loops, όλο το control flow υψηλού επίπεδου, δεν έχω if, δεν έχω if then else. Ό,τι θέλω να κάνω, το κάνω με labels και jumps. Go to's, αλλιώς. Οπότε το επίπεδο στο οποίο παίζουμε σε μια ενδιάμεση γλώσσα χαμηλού επίπεδου είναι αυτό εδώ. Καμία ερώτηση μέχρι τώρα? Όχι. Λοιπόν, επειδή στο εγκυκλοπαιδικό θα εξαντληθούμε σήμερα, να δώσω μία ιδέα για την άλλη εναλλακτική ενδιάμεσων γλωσσών στα χαμηλού επίπεδου, που δεν είναι αυτό που είπαμε πριν, three address code, έχω δύο ορίσματα, ένα αποτέλεσμα, ή αυτό που έγραψα εδώ πέρα, που έχω κάθε αριθμητική πράξη να είναι απλής μορφής, έχω ορίσματα και αποτέλεσμα. Αυτό εδώ πέρα συνήθως το λέμε three address code. Η εναλλακτική είναι αυτό που λέγεται μηχανή με στίβα. Δηλαδή, τα ορίσματα δεν τα ονομάζω κάθε φορά που κάνω αριθμητική πράξη. Τα παίρνω από τις πρώτες θέσεις μιας στίβας εκτέλεσης. Έτσι λοιπόν, η πράξη αυτή εδώ πέρα, η πολύπλοκη πράξη αυτή εδώ, χ-2 επί ψ, είναι τελευταίο τι θα γίνει, η αφαίρεση. Το όρισμά της είναι χ και το αποτέλεσμα αυτής εδώ της πράξης. Κάνω που στο χ και μετά ετοιμάζομαι αναδρομικά για να κάνω αυτή την πράξη. Δηλαδή, κάνω που στα δύο ορίσματα, καλό πολλαπλασιασμό, στην κορφή της στίβας έχω το 2 επί ψ και μετά καλό αφαίρεση. Μηχανή με στίβα
δηλαδή ενδιάμεση γλώσσα ή γενικά μια γλώσσα που να χειρίζεται στίβα με αυτόν τον τρόπο, έχετε δει στο παρελθόν κάπου? Σε καμιά εργασία, θεωρητικά ή στην πράξη, και τα δύο. Και σε μάθημα και θεωρητικά και σε ασκήσεις και στην πράξη. Θεωρία υπολογισμού είδατε αυτόματα με στίβα. Ναι, okay. Δεν είναι ακριβώς αυτό βέβαια, γιατί εδώ πέρα έχουμε, αυτό είναι μια συγκεκριμένη αναπαράσταση, ότι όλο μου το πρόγραμμα το κάνω με αυτόν τον τρόπο, είναι αντίστοιχο μεν, έχει κάποια αντιστοιχεία με τα αυτόματα με στίβα, αλλά εμείς τα αυτόματα με στίβα τα είδαμε περισσότερο στο parsing, εκεί που είπαμε ότι μας καθοδηγεί σε πού θα πάμε σε επόμενη κατάσταση. Εδώ δεν έχει κάποιο τέτοιο χαρακτήρα. Εδώ είναι ότι τον υπολογισμό μου, τον πολύπλοκο όλο, τον κάνω με τη βοήθεια μιας στίβας, αντί να ονοματίσω προσωρινές μεταβλητές. Αντί να λέω προσωρινή μεταβλητή 0, 1 κλπ. Χρησιμοποιώ την δυνητικά άπειρη στίβα μου για να έχω προσωρινές μεταβλητές. Ξέρετε κάποιες ενδιάμεσες γλώσσες στην πράξη που να έχουν αυτή τη μορφή? Έχετε ακούσει καθόλου? Το JVM. Το Java Bytecode, σε χαμηλού επίπεδου ενδιάμεση γλώσσα, η εικονική μηχανή της Java, που έχει τη γλώσσα που λέγεται Java Bytecode συνήθως, η ενδιάμεση γλώσσα του JVM, έχει ακριβώς αυτή τη μορφή. Έχει μορφή μηχανής με στίβα. Επίσης, αντίστοιχα σε άλλα καινούργια περιβάλλοντα, στο Ethereum VM, για παράδειγμα, στο blockchain, είναι μηχανή με στίβα. Όλα τα περιβάλλοντα που συνήθως ενδιαφέρονται να έχουν πολύ συμπαγή κώδικα, συνήθως η ενδιάμεση της γλώσσα είναι γλώσσα στίβας. Δηλαδή, δεν ονοματίζουν προσωρινές μεταβλητές. Υπάρχει μια στίβα και χωρίς να πω τίποτα για το πού εφαρμόζεται μια πράξη, υπονοείται ότι εφαρμόζεται στις κορυφαίες θέσεις στη στίβα. Και αυτό εδώ πέρα μου δίνει ένα πολύ πιο συμπαγές πρόγραμμα σε ενδιάμεση μορφή. Δηλαδή το bytecode της Java, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο μικρό σε μέγεθος από ό,τι θα ήταν αν ήταν μια ενδιάμεση γλώσσα μορφής 3-address code. Οπότε για οτιδήποτε θα μεταφερθεί πάνω από το δίκτυο, θα αποχειδικευθεί σε κάποιο κατανεμημένο περιβάλλον κλπ, προτιμούνται ενδιάμεσες γλώσσες που είναι βασισμένες σε στίβα εκτέλεσης και όχι με προσωρινές μεταβλητές. Για εύκολη επεξεργασία προτιμάμε το αντίθετο. Προτιμάμε προσωρινές μεταβλητές, προτιμάμε κάτι μορφής 3-address code. Οπότε ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει κανείς σε Java bytecode, για παράδειγμα, είναι να πάρει το Java bytecode, το JVM bytecode, και να το μετατρέψει πρώτα σε 3-address code πριν το επεξεργαστεί με τεχνικές data flow π.χ. που θα δούμε στο μέλλον. Ωραία. Εντάξει. Η ώρα έχει περάσει, είναι ήδη 5. Νομίζω ότι κάπου εδώ μπορώ να σταματήσω, έτσι κι αλλιώς είπαμε τα πρώτα είναι εισαγωγικά, μέχρι να φτάσουμε να δούμε λίγο μεταγλώτηση. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται, ότι υπάρχει καλύτερο ιδεώδες σημείο σταματήματος, δεν έχει κάποιο λόγο να σας ταλαιπωρώ άλλο. Οπότε μπορώ να σταματήσω εδώ, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, έστω και αν έχουμε ακόμα 12 μέρες, πόσες έχουμε, 13, 12. Καλή δύναμη με την εργασία, περιμένω να δούμε και στο πιάτσα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Και ξαναμιλάμε σε 3 εβδομάδες, βασικά. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας.